μια περίοδο της Μακεδονίας. Θα κάνουμε έναν απολογισμό της τριετίας μας. Στην θητεία μας υπογράφει και μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τα άτομα με αναπηρία σε θέματα προσβασιμότητας και σε θέματα εκπαίδευσης και ώστε να μπορούμε να έχουμε και λόγο στο Πανεπιστήμιο να μπορούμε να τους δούμε είτε τις μεθοδολογίες είτε τις ιδέες μας πάνω στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε συνεργασία της 3 Δεκέμβρη του 2022 μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή της Κοζάνης, όπου έγινε η μερίδα πάνω στο θέατρο του Αγίου Δημητρίου με θέμα τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών και πολιτική προστασία και την ευαισθητοποίηση πάνω στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γίνανε πολλές ενημερώσεις και σε θέματα ευαισθητοποίησης πάλι τα δικαιώματα με αναπηρία σε σχολεία, όπου πήγαμε σε δημοτικά, σε γυμνάσια και σε λύκεια. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία μαζί με το αστυνομικό τμήμα, με την αστυνομία Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα πολιτικής προστασίας, σε ευαισθητοποίηση των πολιτών μαζί με την τροχέα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Κούτσιαλος, είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέλευση. Όσοι είχατε την ευγενή καλοσύνη να παρευρεθείτε, αν και η ώρα είναι πρωινή. Καταρχάς, πρέπει λίγο να προτεραιοποιήσουμε τις διεκδικήσεις μας και το τι θέλουμε. Γιατί ακούω τόση ώρα τη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που τίθενται, αλλά δεν είναι αυτές οι πρώτες προτεραιότητες. Αν γνωρίζετε όλοι και γνωρίζετε γιατί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αποστέλει παντού και σε όλους με έγγραφα και με δελτία τύπου και ενημερώνει κυρίως στις περιφερειακές ομοσπονδίες αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει για όλες τις δράσεις και για όλες τις παρεμβάσεις νομοθετικές που έχει κάνει είτε στη Βουλή, είτε στα Υπουργεία, είτε οπουδήποτε αλλού, το ζήτημα της χρηματοδότησης των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχουμε θέσει διαχρονικά. Πρέπει όμως πριν φτάσουμε στη χρηματοδότηση αυτή καθ' αυτή να δούμε και τη λειτουργία των συλλόγων, διότι η χρηματοδότηση προϋποθέτει και κάποια τεχνική υποστήριξη και κάποια δυνατότητα του συλλόγου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση και από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Η χρηματοδότηση δεν δίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Συνεπώς χρειάζεται υποστήριξη οικονομική, χρειάζεται υποστήριξη γραμματιακή, χρειάζονται μια σειρά άλλων προϋποθέσεων για να φτάσουμε στη χρηματοδότηση. Διότι μετά τη χρηματοδότηση ακολουθεί έλεγχος και ο έλεγχος θα είναι αυστηρός. Για να μην βρεθούμε να απολογούμαστε για λάθη που θα έχουμε κάνει όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων που μας έχουν διαθέσει. Συνεπώς, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που βιώνει η Δυτική Μακεδονία, γιατί εγώ κατάγομαι από τη Δυτική Μακεδονία και ξεκίνησα από εδώ, είναι ότι τα τελευταία χρόνια βιώνει μια σταθερά προβληματική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Το οποίο αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις έρευνες και από την Εθνική Συνομοσπονδία, η οποία έχει εκδώσει δελτίο στατιστικής πληροφόρησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε υλοποιήσει μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων για την απολιγνητοποίηση που αφορά αποκλειστικά τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις καθώς και τις οικογένειές τους στη Δυτική Μακεδονία, που δείχνουν πραγματικά ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, σε επίπεδο δομών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλων δομών που υποβαθμίζονται, απασχόλησης. Η απασχόληση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Και εγώ βλέπω και διαπιστώνω ότι με τα λύπης μου βέβαια, ότι δεν ενισχύεται και η συλλογικότητά μας. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουμε να έρθουμε κοντά στους συλλόγους. Πρέπει να ενισχύσουμε τη φωνή μας για να ενισχυθεί και η διεκδίκησή μας. Γιατί κάθε φορά δίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να συμμετάσχουμε στις εκλογοαπολογιστικές διαδικασίες και από εκεί προκύπτει η διεκδίκηση. Η δύναμή μας προκύπτει από εκεί, από το πώς στηρίζουμε τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σωματεία και από εκεί στηρίζεται και το τριτοβάθμιο σωματείο που είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Η παρέμβαση που κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, ξέρετε, είναι σύνθετη και πολύπλοκη. Και αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω εγώ ο ίδιος. Έχει αυξηθεί η θεσμική εκπροσώπηση και αυτό που ζητείτε από την πολιτεία να κάνουμε εμείς για τα άτομα με αναπηρία, πολλές φορές υποκαθιστούμε και αντικαθιστούμε υπηρεσίες του κράτους. Συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί που υποδέχεται αιτήματα από όλα τα άτομα με αναπηρία έχει πραγματικά υποδεχτεί πριν λήξει το έτος πάνω από 15.000 αιτήματα που αφορούν σχεδόν τα πάντα. Κλείνω με την 3η Δεκέμβρη και όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Φέτος ο τομέας που θα δοθεί έμφαση από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι η υγεία. Η υγεία σε όλα τα επίπεδα. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχές, προσβασιμότητα, συμπεριφορά υγειονομικών απέναντι στα άτομα με αναπηρία, ό,τι αφορά το ζήτημα αποκατάσταση, πολύ σωστά, ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, ο οποίος πραγματικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ιδιωτικοποιείται ραγδαία. Ιδιωτικοποιείται που σημαίνει για εμάς που είμαστε το 80% και το 80% από εμάς είμαστε λήπτες των υπηρεσιών υγείας, είμαστε ο πληθυσμός που κυρίως απολαμβάνει ή ζητάει υπηρεσίες υγείας. Το απολαμβάνει είναι λάθος, δεν απολαμβάνει, δυσκολεύεται να απολαύσει. Αυτό θα συνέβαινε αν ήταν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Κακώς το είπα, θεωρητικά θα έπρεπε να συμβαίνει όμως. Η έρευνα που γίνεται είναι σημαντική, έχουν συμμετάσχει και άτομα αναπηρία από τη Δυτική Μακεδονία, συμπλήρωσαν ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο από το οποίο θα εξάγουμε συμπεράσματα. Συμπεράσματα τα οποία γνωρίζουμε μεν, θα τεκμηριώσουμε με στατιστικά δεδομένα δε. Είναι σημαντικό γιατί για το γενικό πληθυσμό το 40% των δαπανών δίνεται στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Από τα υψηλότερα, ίσως το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας τα άτομα με αναπηρία, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο. Οι δαπάνες πρέπει να είναι πάνω από 50%, γιατί οι ανάγκες μας είναι μεγαλύτερες. Και σε περισσότερα επίπεδα. Και είναι ένας τομέας που δημιουργεί κοινωνική ανισότητα. Διότι χρειάζεται να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη και η δαπάνη είναι ανελαστική για εμάς. Γιατί οι υπηρεσίες υγείας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αφορούν την ίδια μας τη ζωή. Έχουν να κάνουν με χρόνιες παθήσεις που χρησιμοποιούν αιμοκαθαρόμενους, διαβητικούς και πάει λέγοντας, άτομα με κινητική αναπηρία που χρησιμοποιούν, που έχουν και συνοδές παθήσεις αλλά και χρησιμοποιούν αναλώσιμα τα οποία είναι πολύ ακριβά στην αγορά τους, αλλά αντίστοιχα δεν δίνεται η ίδια επιχορήγηση. Άρα, σε όλη τη φτωχοποίηση που βιώνει η ελληνική κοινωνία και συμβαίνει αυτό, δεν είναι λαϊκισμός να το πούμε, συμβαίνει. Υπάρχει ραγδαία φτωχοποίηση και του γενικού πληθυσμού που συμπαρασύρει εμάς με πολύ μεγάλη φόρα. Άρα, η ενίσχυση ενός τομέα που δημιουργεί κοινωνική ανισότητα και πρέπει να είναι δημόσιο, πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, γιατί σε όλες τις προηγμένες χώρες ο χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας και γενικότερα του τομέα της υγείας είναι δημόσιος. Άρα δίνει μεγάλη
έμφαση η Εθνική Συνομοσπονδία στις υπηρεσίες υγείας και πώς αυτές θα πραγματικά θα υπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρία για να μην δημιουργούνται οι κοινωνικές ανισότητες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στον τομέα υγείας.